Και έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Στέλιο Χαρελάμπους από το Ωμέγα Κύπρου. Να δούμε τώρα μαζί, Στέλιο, πού το πάνε οι Τουρκοκύπροι. Τι επιδιώκουν με αυτές τις ντροπιαστικές κινήσεις και απολύτως καταδικαστές. Λοιπόν, Βλαμπία, αρχικά να ξεκινήσουμε με μια έτσι τοποθέτηση της τελευταίας στιγμής, καθώς είχαμε πριν από λίγο τοποθέτηση από τον Τουρκοκύπριο κοινοτάρχη της Πύλας, ο οποίος έκανε λόγο για προσωρινό συμβιβασμό. Και κρατάμε την λέξη προσωρινό και τι εννοεί με αυτό. Εννοεί ότι για την ώρα οι εργασίες θα συνεχιστούν σε ένα ορισμένο σημείο και δεν θα περάσουν οι εργασίες της διάνοιξης του δρόμου από την νεκρή ζώνη. Ωστόσο, όπως είπε, πρόκειται για προσωρινό συμβιβασμό, μη αποκλείοντας βεβαίως οι εργασίες να προχωρήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο και προς την νεκρή ζώνη. Και αυτό γιατί η δυναμική παρέμβαση των μελών του ΟΗΕ που βρίσκονται στην Κύπρο σταμάτησε την Τουρκία από το να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, η οποία θα έθετε νέα τετελεσμένα ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, πέραν από τα προφανή, βεβαίως υπήρχαν και άλλες επιδιώξεις από πλευράς Τουρκίας και κατοχικού καθεστώτος, και δίνει αυτές τις επιδιώξεις και αγραφή αυτές τις επιδιώξεις σε τοποθετήσεις του κοινοτάρχη, ο Ελληνοκύπριος κοινοτάρχης της Πύλας, ο οποίος ανέφερε ότι η περιοχή εκεί που η Τουρκία θέλησε να ανοίξει τον δρόμο είναι μια μεγάλη περιοχή η οποία είναι καλλιεργήσιμη. Υπάρχουν χωράφια τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν και καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή τόσο από Ελληνοκύπριους γεωργούς όσο και από Τουρκοκύπριους γεωργούς. Και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με την διάνοιξη, εάν η Τουρκία προχωρούσε στην διάνοιξη του εν λόγω δρόμου, μια πολύ μεγάλη έκταση θα περνούσε κατευθείαν ουσιαστικά σε τουρκοκυπριακά και τουρκικά χέρια. Επίσης, στο σημείο υπάρχει και ένα φυλάκιο, ένα εγκαταλειμμένο φυλάκιο. Και εικάζεται ότι με την διάνοιξη του εν λόγω δρόμου, η Τουρκία και ο κατοχικός στρατός θα αποκτούσε άμεση πρόσβαση προς το συγκεκριμένο φυλάκιο. Κάτι βεβαίως που προκαλεί έντονη ανησυχία. Ενώ η διάνοιξη του δρόμου θα ωφελούσε και το λαθρεμπόριο που γίνεται μέσω των κατεχομένων για διάφορα είδη, καθώς επίσης και για την παράνομη μετανάστευση, καθώς θα ήταν μια δίωδος η οποία δεν θα ελέγχεται από κανένα και θα μπορούσε οποιοδήποτε να περάσει από το σημείο, είτε μεταφέροντας λαθρέα υλικά είτε οτιδήποτε, ακόμα και λαθρομετανάστες, κάτι που βλέπουμε να γίνεται σε διάφορα γκρίζα σημεία στις νεκρές ζώνες ανά το Παγκύπριο. Και είναι κάτι βεβαίως που δεν θα ήθελε με τίποτα η Κυπριακή Δημοκρατία. Κρατάμε για την ώρα την δυναμική παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι σταμάτησαν τα νέα τετελεσμένα που ήθελε να βάλει στην περιοχή η Τουρκία. Και βεβαίως κρατάμε και την τοποθέτηση του Τουρκοκύπριου κοινοτάρχη της Πύλας, ο οποίος έκανε λόγο για προσωρινό συμβιβασμό. Και η λέξη προσωρινός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αποκλείεται σε μεταγενέστερο στάδιο να δούμε ξανά τα ίδια σκηνικά στην νεκρή ζώνη στην Πύλα. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να μπουν στη θέση τους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόκληση και άκρο σοβαρή. Σε ευχαριστούμε πολύ.